Εδώ δεν σου κρύβω ότι έχω τρακ. Γιατί άμα σου πω θα με βρει, βέβαια. Ναι. Εσύ έχω συνδυάσει το μυαλό μου με την Αναστασία. Συμβαίνει συχνά αυτό. Εντάξει, τώρα τόσα χρόνια μετά κι εσύ. Εντάξει, αν είναι η πρώτη εικόνα, ήμασταν όλοι ερωτευμένοι μαζί σου τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το συναντά. Ποιο. Δηλαδή, το βλέπει ότι ακόμα σε έχουν συνδυάσει με την Αναστασία, σε κυνηγάει ο ρόλο. Κοίταξε, οι νεότερε γενιέ δεν έχουν ιδέα από Αναστασία, δεν το ξέρουν καν. Χάσαμε το μήνα του Χατσάβα. Ναι. Τι θυμάσαι από αυτόν περισσότερο. Εντάξει, για μένα ο μήνα είναι φυσικά συνδεδεμένο με μια ολόκληρη εποχή. Νιώθω πολύ τυχερή που είχα το μήνα κοντά μου στα πρώτα μου βήματα. Δικαιολογείς το ξέσπασμα του συντρόφου του. Νομίζω ότι ο Μινάς έκρυψε ποτέ κάτι. Το ότι δεν βγήκε να το δηλώσει δεν σημαίνει ότι το έκρυβε. Και βάσει περιπτώσει, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν ένας άνθρωπος πονάει και χάνει έναν σύντροφο με τον οποίο είναι 25 χρόνια. Νομίζω ότι τα σχόλια περιττεύουν κατά κάποιο τρόπο. Ας κρίνει ο καθένας τον εαυτό του. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε τους άλλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Οι άνθρωποι που είναι σύντροφοι επί 25 χρόνια, επειδή είναι ομοφιλόφιλοι, δεν μπορούν να έχουν την ίδια μεταχείριση με ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι. Okay, δεν μπορούν μαζί να τεκνοποιήσουν, προφανώς, εξαιτίας της φύσης. Αλλά γιατί ότι είναι τίποτα άλλο να τους επιτρέπεται. Προφανώς και πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν λόγο να ντρέπονται για οτιδήποτε είναι. Για οτιδήποτε είναι. Από τη στιγμή που δεν βλάπτουν τους ανθρώπους γύρω τους. Είναι δικαίωμά τους να το δηλώνουν, το δηλώνουν, να το κρύβουν αν νιώθουν καλύτερα. Τους εύχομαι να πάψουν να το κρύβουν μια μέρα το οτιδήποτε. Όλοι αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Θεωρώ λάθος να θεωρούμε ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν μια πιο δύσκολη ζωή και οι ετεροφυλόφιλοι έχουν δύσκολη ζωή. Πόσο δύσκολο είναι για μια νέα μητέρα δύο παιδιών που τα μεγαλώνει μόνη της να ξεκινήσει κάτι καινούργιο. Το γεγονός ότι έχω δύο παιδιά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Οπωσδήποτε δεν είμαι μόνη μου, δεν μπορώ να. Κάνω ό,τι θέλω κάθε στιγμή, αυτό οπωσδήποτε ισχύει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με εμποδίζει να. Δεν μπορώ να ζήσω πράγματα. Τώρα βρίσκομαι εδώ και μια εβδομάδα από τις 30 Νοεμβρίου στο θέατρο Όλβιο, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο έργο Δέρμα στις Φλόγες. Είναι σκηνοθετημένο από την Άσπα Τομπούλη και παίζουν ο Αντώνης Φραγκάκης, ο Νίκος Ονίκας και η Ρινιό Κυριαζή. Στο Εθνικό θα είμαι στην Άννα Καρένινα. Θα ανέβει κάποια στιγμή το Φλεβάρι στο θέατρο Ρεξ. Η Μαρία Ναυπλιώτου υποδίεται την Άννα Καρένινα. Είναι ένας πολύ σημαντικός θέατρος, δηλαδή νιώθω πραγματικά. Δεν νομίζω ότι μου ξανατύχει να βρίσκομαι σε έναν τόσο πολυμελή θέατρο, γιατί είμαστε πάνω από 23, και να είναι όλοι κυριολεκτικά ένας και ένας.